Δεν πιστεύω να αναφέρεται σε εσάς το κενό. Όχι. Στο κενό αναφέρεται, γενικώ στο κενό που είναι μπροστά μας. Εντάξει. Ωραία, ησύχασα τώρα κύριε Κατρανίδη, ως φοβερή φαν σας έχω θέμα, καταλαβαίνετε. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτό είναι μια καινούργια κωμωδία, ένα καινούργιο κείμενο. Πολύ καινούργιο κείμενο, το Άκη Δήμου, σωστά. Ναι, πιο καινούργιο δεν νομίζω πως έχει γραφτεί το διάστημα τουλάχιστον αυτό στην ελληνική δραματουργία. Αυτό γράφτηκε το Σεπτέμβριο του 2015 και η δράση τοποθετείται τον Αύγουστο του 2015 σε ένα διαμέρισμα της Αθήνας. Παρόλο που πριν αρχίσει η ιστορία να εκτελήσεται, βλέπουμε μια περίεργη συνάντηση δύο από τους βασικούς ήρωες της παράστασης σε ένα κλαμπ της Μαδρίτης στην πρωτοχρονιά του 2014. Αυτό είναι σαν εισαγωγή, έτσι που λέμε, σαν σκηνές από προσεχώς που παίζουν ταινίες. Mm-hmm. Που λέμε, θα είναι προσεχώς. Λοιπόν, και εκεί βλέπουμε την Παναγιώτα δηλαδή που προδίδει τη Λουίζα, μια διάσημη πλέον Ελληνίδα σχεδιάστρια μόδας που ζει 20 χρόνια στην Μαδρίτη και στην Ευρώπη γενικώς και που έχει έρθει να βρει το φίλο της Ομήρωνα που υποδίωμαι εγώ, αλλά συναντάει τη Μίλη, μια νεαρή ηθοποιό με την οποία συζεί ο Μυρώνας, που υποδίεται η Ειρήνη Σταματίου, μία από τους τέσσερις πρωταγωνιστές που έχει το έργο. Και περιμένω να του κάνει μια έκπληξη, γιατί έχει να τον δει 20 χρόνια από κοντά. Αυτός όταν έρχεται της κάνει άλλη έκπληξη, γιατί έχει πάει να αποχαιρετήσει ένα κοινό τους φίλο. Και κάποια στιγμή στο δείπνο επάνω που εμφανίζεται η Λουίζα με έναν νεαρό ισπανόφωνο, τον Πάμπλο, που υποδίεται ο Διονύσης Χριστόπουλος, αρχίζουν οι εκπλήξεις μία πάνω από την άλλη να διαδέχονται, όπου έχουμε μια πλήρη ανατροπή πλέον της ιστορίας και διαπιστώνουμε ότι κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει από το παρελθόν του. Ό,τι γλέντια και χαρές γίνανε στο παρελθόν, έρχονται και τους βρίσκουν μπροστά και αυτές θα καθορίσουν και το μέλλον τους. Γιατί το ζευγάρι δεν είναι απλά ένα φιλικό ζευγάρι, έχει και κάτι παραπάνω. Καταλαβαίνω. Στο μεταξύ, από ό,τι καταλαβαίνω, τον Σεπτέμβριο του 2015, που γινόταν ο απόλυτος χαμός στη χώρα, σε πολιτικό οικονομικό, ο Άκης Δήμου έκανε τα δικά του. Ο Άκης Δήμου κατάφερε να συνδυάσει, έχει καταφέρει και έχει βάλει τη δράση ακριβώς στην καρδιά του καλοκαιριού. Μέσα στον Αύγουστο, ανάμεσα στις εκλογές και στο δημοψήφισμα. Και αυτό είναι και χαρακτηριστικό γιατί κυλάει μέσα στην παράσταση. Γιατί οι ήρωες και σαρκάζονται και αυτοσαρκάζονται και σαρκάζουν αυτά που γίνονται γύρω τους. Τα πολιτικά, τα κοινωνικά και τα πολύ προσωπικά τους κιόλας μάλιστα. Είναι κάτι μεταξύ αυτοκριτικής και αυτοσαρκασμού αυτό που βλέπουμε στη σκηνή. Και παράλληλα η σκηνοθεσία, η μοντέρνα σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Ρίγου που είναι γνωστός για τις περίεργες ματιές και λοξές προσεγγίσεις στα έργα πανεπάθους, έχει καταφέρει κατά τη διάρκεια της παράστασης να βλέπουμε και τι γίνεται έξω από το διαμέρισμα. Μέσα από το κοινοβούλιο μέχρι έξω στους δρόμους της Αθήνας. Παίζει με την εικόνα, φέρνει και τέτοια κομμάτια. Άντε μετά να αποφύγεις εσύ το συνειρμό, ας πούμε. Ναι, συνδέονται αυτά που γίνονται έξω με αυτά που γίνονται μέσα και αυτά που γίνονται μέσα και έξω από τους ήρωες. Μάλιστα. Κάπως έτσι συνδέεται και το γεγονός ότι το παρελθόν το πληρώνουμε στο παρόν. Κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει, που λέμε. Κανείς. Είναι μια πραγματικά ανατρεπτική κωμωδία και με πολύ καυστικό και πολύ μοντέρνο χιούμορ του Άκη Δήμου που είναι γνωστός γι' αυτό. Και η αισθητική και η παράσταση έχει το στυλ του Κωνσταντίνου Ρίγου. Λοιπόν, τώρα αυτό είναι ένα συνδυασμό που σκοτώνει μου κάνει εμένα. Γιατί ο Άκης Δήμου από τη μια είναι ένα τύπο που τελευταία, νομίζω αυτή την ώρα τουλάχιστον, είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει στο σύγχρονο ελληνικό θέατρο. Είναι τολμηρός και καυστικός. Και οι ήρωες, συγγνώμη για την παρένθεση, έχουν ένα χαρακτηριστικό. Ενώ μοιάζουν επιφανειακά ανέμελοι που κάνουν αστεία ή σαρκάζονται ή σαρκάζουν το περιβάλλον τους, μέσα τους έχουν τα δικά τους ραγίσματα, τις δικές τους δρογμές που φαίνονται στη διαδρομή. Ότι είναι άνθρωποι που απλώς προσπαθούν να κάνουν χιούμορ με την πραγματικότητα. Mm-hmm. Και από την άλλη, βέβαια, ο Ρίγος, ο οποίος είναι επίσης ό,τι πιο φρέσκο υπάρχει σκηνοθετικά, νομίζω ότι είναι καταπληκτικό. Πώς είναι ο Δάνης Κατρανίδης πάνω στη σκηνή να παίζει κωμωδία και μάλιστα μια τόσο σύγχρονη κωμωδία? Ναι, πολύ σύγχρονη, πολύ ανατρεπτικό και πολύ ιδιαίτερη κωμωδία. Θα το διαπιστώσετε όταν θα το δείτε από κοντά και εύχομαι να σας δω. Βέβαια. Σήμερα το βράδυ. Σήμερα το βράδυ θα σας δω. Γιατί βάλαμε και την εξτρά παράσταση αύριο το απόγευμα, επειδή ακριβώς ήταν αυξημένο το ενδιαφέρον του κόσμου και μας δίνει ιδιαίτερη χαρά αυτό. Έχω να παίξω κωμωδία πολλά χρόνια. Είναι ένα είδος που
Έχω ευτυχήσει και στο παρελθόν. Ελπίζω να ευτυχήσω και στο μέλλον. Το παρόν εκ του αποτελέσματος το λέω, γιατί η παράσταση δόξα τω Θεώ έχει αγκαλιαστεί και έχει αγαπηθεί και έχει υποδεχθεί από το κοινό πάρα πολύ ευχάριστα. Και αυτό το εισπράξαμε όχι μόνο μέσα στην Αθήνα, αλλά και στην περιφέρεια, δηλαδή από Θεσσαλονίκη μέχρι την Κρήτη που είμαστε σήμερα. Θα το διαπιστώσετε κι εσείς. Είναι όμορφο. Είναι όμως και λίγο, πώς να το πω, είναι και λίγο πειραματικό για σας αυτό τώρα, κύριε Κατρανίδη, μετά από πολλά χρόνια να ξαναπαίζετε κωμωδία. Όχι, καθόλου πειραματικό. Έχω εκπαιδευτεί στο να μπαίνω βγαίνω σε διαφορετικές φόρμες θεατρικές και αν έχω βελτιώσει τα εκφραστικά μου μέσα, το οφείλω σε αυτό το ρίσκο που παίρνω κάθε φορά. Δεν κάθισα ποτέ σε ένα είδος θεάτρου. Να παίζω μόνο ψυχολογικό δράμα, να παίζω μόνο αμερικάνικο θέατρο ή μόνο ρώσικο θέατρο. Από μικρός που βγήκα στο θέατρο, μπήκα με την τραγωδία, συνέχισα με κλασικό ρεπερτόριο, με musical, με επιθεώρηση, με ψυχολογικό δράμα, αμερικάνικο θέατρο, αγγλικό ρεπερτόριο. Εναλλάσσομαι κι εγώ, γιατί μέσα από αυτές τις διαδρομές αναμετρέσαι κι εσύ με τις ανεπάρκειές σου. Μόνο έτσι μπορείς να γίνεις καλύτερος ηθοποιός. Και μπορείς να σε βοηθήσει να γίνεις καλύτερος άνθρωπος. Έτσι χτίζονται καριέρες. Σε αυτό, όχι, δεν κάνω καριέρα. Εγώ όχι, δεν θέλω να πω, έτσι μένει μετά. Δηλαδή, όταν κάποια στιγμή θα αποφασίσετε να κατέβετε από το σανίδι και να ασχοληθείτε με, φαντάζομαι, πάντα με τα θεατρικά. Δεν μπορώ να φανταστώ μακριά. Ναι. Αλλά τότε αυτό που θα έχει μείνει πίσω είναι ότι η τεράστια διαδρομή και οι φοβερές εναλλαγές στα θέατρα, στα είδη, στους ρόλους. Ναι, το θέατρο αυτή τη γοητεία έχει. Κάθε φορά, δηλαδή εμείς οι ηθοποιοί με απόλυτη επιτυχία, επίσημα είμαστε δύο φορές το χρόνο άνεργοι. Αλλάζουμε, έχω κατεβεί πολλές φορές και τρεις, γιατί τώρα πια η σεζόν έχουν μικρή, είναι όπως ξέρετε. Λοιπόν. Και αυτό μας αναγκάζει ευτυχώς να συναντιόμαστε με καινούργια έργα, καινούργιους σκηνοθέτες, καινούργιους συνεργάτες. Κρατάμε έναν πυρήνα με συνεργάτες που μας έχουν ταιριάξει από άλλες δουλειές, όπως ας πούμε τώρα στην προηγούμενη περίπτωση με την Παναγιώτη τη Βλαντή, την Αλεξία Θεοδωράκη που έχει κάνει τα σκηνικά και τη Μελίνα τη Μάσχα που έχει κάνει τους φωτισμούς, το Φάνη τον Ζαχόπουλο που έχει κάνει τη μουσική. Είναι από τους συνεργάτες μου που δουλεύω στο θέατρο. Αυτό μας δίνει μια εγρήγορση και μας κρατάει σε μια συνεχή υπαγρύπνηση, δεν επαναπαυόμαστε και γι' αυτό μας δίνει και μια τα χαρακτηριστικά, θα μου επιτρέψετε την έκφραση σε εισαγωγικά, της νεότητας που πρέπει να έχει ένας καλλιτέχνης πάντα, να έχει μια φρέσκια ματιά για τα πράγματα και να στέκεται να αντιμετωπίζει σαν να γεννιόνται τώρα, γιατί η τέχνη του θεάτρου είναι θνησιγενής. Πεθαίνει τη στιγμή που γεννιέται. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάει κανείς από εμάς. Τώρα, τι θα απομείνει, το πιο σημαντικό δεν ξέρω τι θα μείνει, αυτό το ξέρει ο κόσμος. Για εμάς τους τοπιούς, για όσους έχουμε κάνει μια πορεία αρκετών δεκαετιών θα έλεγα, είναι το μεγαλύτερο, ας το πούμε έτσι, παράσημο που συνθέτεται να λέγεται, είναι η αγάπη του κόσμου και η αναγνώριση. Γιατί χωρίς τον κόσμο δεν υπάρχουμε. Δεν είναι. Χωρίς την αγάπη του κόσμου, χωρίς την αναγνώριση, την εκτίμηση, τον θαυμασμό, δεν υπάρχουμε εμείς. Αυτό είναι το πιο σημαντικό που μένει, η αγάπη και η μνήμη στο κοινό. Σαφώς. Σαφώς. Λοιπόν, δεν θέλω να σας κουράσω, γιατί έχετε πολλά πράγματα. Απλά καταλαβαίνετε ότι έχω την ευκαιρία να σας έχω στη γραμμή και δεν θα την αφήσω ανεκμετάλλευτη. Λοιπόν, πάνω στη σκηνή τώρα, απόψε το βράδυ στο κινηματοθέατρο Αστόρια, θα σας δούμε εσάς με την Παναγιώτα Βλαντή και ύστερα την Ειρήνη Σταματίου με τον Διονύση Χριστόπουλο. Είναι δύο γενιές. Ναι, ακριβώς. Όχι δύο γενιές, τρεις είναι, γιατί εγώ είμαι μεγαλύτερος. Εντάξει, δεν νομίζω μας ακούει η κυρία Βλαντή. Όχι, εγώ είμαι, γι' αυτό είπα τρεις. Είναι πολύ νεότερη η κυρία Βλαντή. Η κυρία Βλαντή ήταν και πρώην μαθητριά μου. Δάσκαλε. Όχι, εννοώ ότι να σκεφτείτε ότι έτυχε για πρώτη φορά να συναντηθούμε μετά τη σχολή, μετά από 20 χρόνια στο θέατρο. Τι λέτε. Ναι, μία και καλή όμως ήταν οι σκηνές από ένα γάμο του Μπέρκμαν που ήρθαμε και πέρσι. Και το είδα και σας είδα. Ναι, ναι. Και ήταν μια ευτυχισμένη στιγμή και για μένα και για εκείνη, γιατί πετύχαμε την απόλυτη χημεία. Δυσκολευτήκαμε πολύ στην αρχή γιατί έπρεπε να ξεχάσουμε τις σχέσεις που είχαμε στη σχολή και να φερθεί ο ένας στον δρόμο του άλλου, να βρεθεί να αφουγκραστεί τις ανάσες και τους ρυθμούς του άλλου. Και αυτό έγινε αβίαστα. Αβίαστα, χωρίς συνεννόηση, έγινε σαν μια μυστική συμφωνία, ευτυχώς. Γι' αυτό και έχει αυτό το αποτέλεσμα. Μάλλον είχατε κάνει καλή και δουλειά, δάσκαλε. Μα, όχι. Η Παναγιώτα είναι καλή μαθήτρια.
Δεν ξέρω. Συνήθως εμείς οι δάσκαλοι είναι μεγάλη κουβέντα. Και είναι μεγάλο. Είναι τίτλο τιμή. Που δεν νομίζω, δεν ξέρω ακόμα αν το δικαιούμαι. Αλλά αν έχω γίνει καλύτερο ηθοποιό και αν έχω γίνει καλύτερο άνθρωπο, το οφείλω στα χρόνια και στου νέου που είχα την τύχη να βρεθώ στι δραματικέ σχολέ. Είναι καταπληκτικό αυτό που λέτε. Λοιπόν, από έτσι αισθάνομαι, έτσι αισθάνομαι. Αυτή είναι η αλήθεια. Και γι' αυτό σε κάθε έργο μου επιδιώκω και το καταφέρνω, όπως έχετε δει. Όπως και στην Virginia Woolf που είχα ανεβάσει και στο παιχνίδι της μοναξιάς που είχα ανεβάσει και είχα έρθει εδώ στην Κρήτη. Πάλι, το επιδιώκω να συναντιέμαι με ηθοποιούς της νεότερης γενιάς και πολλές φορές πολύ νεότερης γενιάς, γιατί οι νέοι είναι που δείχνουν τον δρόμο, οι νέοι που έχουν την ορμή, οι νέοι που έχουν τη δυνατή φωνή και την υψωμένη γροθιά. Όταν βρισκόμαστε με τους νέους, εγώ το έχω ανάγκη, γιατί εγώ ακούω από εκείνους πράγματα που πιθανόν τα έχω ξεχάσει και για εκείνους είμαι χρήσιμος να τους πω πράγματα που δεν τα έχουν ακούσει. Είναι αλυσβερίσι αυτό. Έτσι είναι. Η σκυταλοδρομία είναι η ζωή. Ναι, σωστά. Σωστά. Κάτι... Ο ένας παίρνει τον άλλον. Έτσι προχωράμε. Η παράδοση δεν είναι τίποτα άλλο από την καινοτομία που πέτυχε. Αν δεν σεβαστούμε την παράδοση δεν μπορείτε να κάνουμε τίποτα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Καταναλίδη για αυτή την κουβέντα που κάναμε. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ και θα χαρώ πολύ να σας δω και στο θέατρο, να χαρείτε την Παράσταση και να τα πούμε και από κοντά. Θα χαρούμε πάρα πολύ την Παράσταση φέτος και με ένα έργο που εντάξει είναι και πιο κοντά σε εμάς, πιο ελλαδικό. Στην Ελλάδα. Ναι. Ελλάδα 100% πιστέψτε με, είναι 150% σύγχρονη Ελλάδα, δεν είμαι σύγχρονος ήρωας. Ελλάδα, γιατί πέρσι ήμασταν λίγο πιο βόρειοι, ας πούμε. Όχι, καθόλου. Φορά και εδώ το σύνδεμα στο έργο. Είναι όλο μαζί. Ένα πράγμα είναι όλο. Τέλεια. Ένα πράγμα. Λοιπόν, θα σας δούμε το βράδυ σήμερα. Οι περισσότεροι στις 6 και 4 το απόγευμα και βέβαια. 6 και μισή. Α, 6 και μισή, με συγχωρείτε. 9 και 4 το βράδυ. 6 και μισή και. Ίδιες ώρες ισχύουν και αύριο. Βάλαμε και μια απογευματινή που δεν την είχαν προγραμματίσει, γιατί το ενδιαφέρον του κόσμου μου ήταν αυξημένο. Το σεβάστηκα και εγώ αυτό και φρόντισα να έχουμε ένα εισιτήριο προσιτό και που να μπορεί να το αντέχει ο κόσμος με μια γενική είσοδο 13 ευρώ. Και 10 ευρώ για άνεργους, φοιτητές, παιδικά κτλ. Αυτό ήθελα να πω τώρα. Με ένα εισιτήριο που μας εκπλήσει, γιατί δεν το βλέπουμε πολύ συχνά από τα θέατρα που έρχονται στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Από σεβασμό στα σημεία των καιρών και στο πρόβλημα που περνάει ο κάθε ένας και η κάθε οικογένεια και ο κάθε ένας χωριστά. Ένα, γι' αυτό είναι το θέατρο. Για να νιώθει τα σημεία των καιρών και να κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει. Γι' αυτό και δίνουμε ραντεβού τα βράδια στο θέατρο για να συναντηθούμε όλοι μαζί. Έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστώ πολύ. Να ζήσουμε μαζί αυτή τη διαδρομή. Μέσα από μια λέξη, μέσα από ένα κείμενο, μέσα από ένα τραγούδι πιθανόν.